Έχουμε μαζί μας το πρώτο σκόρ της περσινής σεζόν του Αστέρα Βάρης, τον Γιώργο Ντούλια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την έναρξη της προετοιμασίας και ποιοι είναι οι στόχοι του συλλόγου για φέτος. Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε νωρίς φέτος. Εντάξει, έτσι είναι όμως το πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει καλώς και των πραγμάτων στις αρχές Σεπτέμβρη, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Νέοι παίχτες, νέοι φιλοδοξίες. Έχουν μείνει τα παιδιά από πέρσι κατά 80% έμεινε ο ίδιος κορμός. Κάναμε στοχευμένες κινήσεις με καλούς ποδοσφαιριστές και ελπίζουμε να κάνουμε μια ανάλογη πορεία με την περσινή και ακόμα καλύτερη. Τι να περιμένουμε από σένα τη φετινή σεζόν? Εντάξει, στόχος μου εμένα κάθε χρόνο να βοηθάω όσο μπορώ την ομάδα, να βελτιώνουμε ακόμα και στα 32 μου και να προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Να βάζω γκολ, να δω assist, ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μια σχέση από τους πιο έμπειρους παίκτες στην κατηγορία, πώς βλέπεις αυτή την κατάσταση? Εντάξει, εμείς έχουμε τη χαρά και την ευτυχία να έχουμε πρόεδρο τον κύριο Αντάρτη. Δεν μας λείπει τίποτα. Μας παρέχει τα πάντα ο άνθρωπος και με το παραπάνω. Να τον ευχαριστήσω κιόλας γι' αυτό. Έχουν μπει και τώρα κάποιοι καινούργιοι άνθρωποι να τον βοηθήσουν, όπως ο κύριος Ανδρεόπουλος. Να τον καλωσορίσουμε, να είναι κοντά μας. Εμείς έχουμε όλα τα καλά εδώ πέρα στην ομάδα. Οπότε είμαστε από τις τυχερές ομάδες. Οι υπόλοιπες ομάδες τώρα, όπως υπάρχουν ιστορικές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, καλό θα είναι να βρεθεί μια λύση και για τους ποδοσφαιριστές και για τον κόσμο της κάθε ομάδας, να βρεθεί μια λύση, γιατί είναι κρίμα να πηγαίνουν οι ομάδες έτσι. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο των τριών Β' για τη νέα σεζόν. Να τους έχουμε κοντά μας, όπως πέρσι, ακόμα περισσότερο αν μπορούν. Ξέρουμε είναι δύσκολες εποχές για όλους και οικονομικά και όποιος μπορεί να έρχεται και θέλει να έρθει να δει αυτό που κάνουμε, που έχει γίνει ένα υγιές σωματείο ή βάρη, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια άλλωστε, με τις παλαιότερες διοικήσεις, έτσι και τώρα και με το παραπάνω θα πω, είμαστε ένα υγιές σωματείο που καλό είναι να έρχεται να μας βοηθάει και να στηρίζει την προσπάθεια.